Ξανά στην Κωνσταντινούπολη και στις τελετές για την επίσημη παραχώρηση αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας, Μανώλη Κωστίδη. Ναι, ιστορική σημασία σήμερα η τελετή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπέγραψε τον τόμο της αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας. Εδώ βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες από την υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχου. Εκεί είναι ο Επιφάνιος, ο νέος Μητροπολίτης Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας και βεβαίως η παρουσία και του Προέδρου της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσέγκο. Επί έξι αιώνες προσπαθούσε να έχει την αυτοκεφαλές η Ουκρανική Εκκλησία. Σήμερα, εδώ στο Φανάρι, στην Κωνσταντινούπολη, έγινε αυτή η τελετή και από σήμερα πια ουσιαστικά η Εκκλησία της Ουκρανίας είναι ανεξάρτητη παρά τις αντιδράσεις της Ρωσίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του τόνισε πως ο ευσεβής ουκρανικός λαός ανέμενε την ευλογημένη τούτη ημέρα επί 7 ολόκληρους αιώνες και ειδού ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να απολαύσει και αυτός ως και πληστή προ αυτού ορθόδοξη λαή του θείου δώρου της χειραφετήσεως και της ανεξαρτησίας και αυτοδιοικήσεως, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του. Εδώ βλέπουμε και σχετικές εικόνες από τη σημερινή τελετή και αύριο τα θεοφάνεια θα είναι και ο πρόεδρος του Ποροσέγκο της Ουκρανίας και ο επιφάνειος ο Μητροπολίτης Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας και βεβαίως στην τελετή θα παραδοθεί πια ο τόμος στην Ουκρανική Εκκλησία. Και επισήμως. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Κωστίδη.